Η επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίου Αλέξη Τσίπρα, στο δικαστήριό μας ήταν πολλαπλώς χρήσιμη και δημιουργική. Πρώτον, διότι μας έδωσε την ευκαιρία της άμεσης προσωπικής επαφής και την ευκαιρία της εξηγήσεως του ρόλου του Συμβουλίου της Επικρατείας σε περίοδο παρατεταμένης και ποικίλης κρίσεως, της οποίας πιθανόν ο πυρήνας να είναι η κρίση του δικαίου. Διότι στο πλαίσιο αυτό είχαμε τη δυνατότητα να επισημάνουμε τις δυσκολίες του δικαστηρίου να επιλύει όλο και περισσότερο οξυμένες διαφορές των πολιτών με το κράτος, οι οποίες κατά το μεγαλύτερο μέρος αναφέρονται στην τήρηση του συντάγματος. Εξηγήσαμε επίσης τη μεγάλη πίεση που δέχεται το δικαστήριο, τόσο από μία εκτεταμένη και ασταθή νομοθεσία, όσο και από τις δυσμενείς πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, γεγονότα που δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την άνετη ερμηνεία και εφαρμογή του συντάγματος. Εν τέλει και εν όψη αυτών, παρεκάλεσα τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως να συμβάλλει σε όσο μέρος του αναλογεί και βεβαίως με τους ιδιαίτερους τρόπους που ακολουθεί η πολιτική στην ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του δικαστηρίου ως εγγυητή της πραγματικής λειτουργίας του συνταγματικού κράτους. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθούμε και να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βαθιά μας πίστη είναι ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί βασικό πυλώνα της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος. Ιδιαίτερα δε σε μια εποχή πολλαπλής κρίσης. Όχι μόνο κρίσης οικονομικής, αλλά και κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς του πολιτεύματος. Ο ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ουσιαστικός, σημαντικός και αναντικατάστατος στο βαθμό που ελέγχει τη συνταγματική νομιμότητα των αποφάσεων του κράτους, τη συνταγματική νομιμότητα και βεβαίως την τήρηση της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και του συλλογικού συμφέροντος. Από αυτή την έννοια πιστεύουμε ότι θα πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε στο να αποκατασταθεί αυτή η κλονίσα εμπιστοσύνη απέναντι στους θεσμούς, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς που αφορούν την λειτουργία, τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος και άρα νομίζω ότι η συμβολή των πολιτικών κομμάτων σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι σημαντική σε ό,τι αφορά την δυνατότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Δικαιοσύνης να λειτουργεί απερίσπαστα και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. Θα ήθελα τέλος να επισημάνω ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε μία παρατεταμένη και διαρκή παραβίαση του συντάγματος και των διαδικασιών που ορίζονται από το Σύνταγμα σε σχέση με τη διαδικασία λήψης απόφασης. Αυτό δικαιολογείται εν μέρη από τις έκτακτες περιστάσεις. Κατά την άποψή μας όμως, αυτή η παρατεταμένη παραβίαση του συντάγματος και των διαδικασιών που ορίζει, συνιστά στο βαθμό που πρόκειται
για μια διαδικασία που γίνεται κατ' εντολή των δανειστών και των εταίρων μας, συνιστά παραβίαση του σκληρού πυρήνα της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της χώρας. Εμείς, όπως προείπα, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς που κρίνουν αυτές τις αποφάσεις. Όμως, η κριτική μας απέναντι στις αποφάσεις των θεσμών είναι μια κριτική που δεν χαρακτηρίζεται από την τρέχουσα συγκυρία ή δεν κρίνεται μέσω πρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα. Πιστεύουμε με δύο λόγια ότι η ορθή λειτουργία των θεσμών και ιδιαίτερα της δικαιοσύνης μπορεί να συμβάλλει μελλοντικά στην ισχυρή διαπραγμάτευση της χώρας με τους εταίρους, στον επανακαθορισμό της θέσης της χώρας, δηλαδή στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε, στην όσον αφορά κυρίως και στο πλαίσιο μάλλον που είναι αυτονόητο ότι οι εταίροι και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών απολύτως αναγνωρίζουν το Σύνταγμα, τη λειτουργία και τους θεσμούς κάθε κράτους ξεχωριστά. Από αυτή την έννοια, νομίζω ότι η συνάντησή μας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και υποδομητική. Και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά εδώ ειδικά στην κυρία Ράικου, για να έχετε μια ενημέρωση γύρω από ποια ζητήματα. Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε την εισαγγελέα διαφθοράς, την κυρία Ράικου και το επιτελείο της, και να ενημερωθούμε για τις υποθέσεις διαφθοράς που εξετάζει αυτή την περίοδο και να τις πούμε από την πλευρά μας ότι τούτε στις μέρες μετά τη χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων της διαπλοκής της πολιτικής με την οικονομική εξουσία, των αποκαλύψεων του μαύρου χρήματος, των θαλασσοδανείων, των εξοπλιστικών, υπάρχει μια τεράστια απόθυση της κοινής γνώμης και των πολιτών, μια τεράστια δυσπιστία απέναντι στο δημόσιο βίο, απέναντι στην πολιτική ζωή του τόπου. Ως εκ τούτου η προσπάθεια που οφείλει να κάνει η δικαιοσύνη αυτόνομα και ανεξάρτητα να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο αποτελεί ταυτόχρονα και προσπάθεια εξυγίανσης του δημόσιου βίου και της πολιτικής ζωής του τόπου. Οφείλουμε να περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη αυτή την προσπάθεια πέρα και έξω από μικροκομματικές σκοπιμότητες. Πρέπει να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Ο ελληνικός λαός, το σύνολό του, ανεξάρτητα από τις πολιτικές του πεποιθήσεις, έχει ένα αίτημα. Δικαιοσύνη. Όλοι όσοι έκλεψαν δημόσιο πλούτο, όλοι όσοι διασπάθησαν δημόσιο χρήμα, οφείλουν να πληρώσουν. Δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί το δημόσιο χρήμα να επιστρέψει. Σίγουρα όμως οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε στο να υπάρξει κάθαρση και τιμωρία. Κύριε Πρόεδρε, νωρίτερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας είπατε ότι η παραβίαση ή καταστρατήγηση του Συντάγματος εν μέρη δικαιολογείται και από τις έκτατες περιστάσεις. Μήπως το πώς αφηνίσετε αυτό. Η αναφορά μου ήταν νομίζω σαφής. Η καταστρατήγηση του Συντάγματος τα τελευταία τρία χρόνια δεν δικαιολογείται παρά την διαρκή επίκληση των εκτάκτων αναγκών. Στο μυαλό μου είχα τις 24 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, μέσα από τις οποίες πάρθηκαν κρίσιμες αποφάσεις, ερήμη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μία από αυτές αφορούσε και την πάυση λειτουργίας δημόσιας τηλεόρασης, της ΕΡΤ. 24 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου είναι ένας αριθμός ρεκόρ στα μεταπολιτευτικά χρονικά. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως γνωρίζετε,
δικαιολογούνται, προβλέπονται από το Σύνταγμα. Η διαρκής και επαναλαμβανόμενη όμως χρήση τους δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, διότι όπως γνωρίζετε το Σύνταγμα τις προβλέπει σε έκτακτη ανάγκη, δεν μπορεί 24 φορές συνεχόμενες το τελευταίο χρόνο που έχουμε αυτή την κυβέρνηση να βρισκόμασταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αυτό ήταν το νόημα της δήλωσής μου. Σας ευχαριστούμε.